Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε στο πάρκο Γουδέ, στον Ελαιώνα του πάρκου. Δίπλα μου είναι η Τασία Κανελοπούλου, υποψήφια δήμαρχος στο Δήμο Σπάρτης. Είμαστε σε ώρες δύσκολες σε ό,τι αφορά την επάρκεια του χρόνου και είναι κοντά μας για να συζητήσουμε κάποια πράγματα για την προεκλογική περίοδο αλλά και για την παράταξή της. Καλώς ήρθαμε και οι δύο στο πάρκο. Στο υπέροχο αυτό μέρος, το οποίο πραγματικά σε γαλινεύει. Ευχαριστώ πολύ, Ηλία, ευχαριστώ κύριε Μπόνο. Και νομίζω ότι έχουμε ανάγκη από μια κουβέντα και εμείς σαν υποψήφοι, γιατί όλη αυτή η περίοδος που περάσαμε για τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων λιγάκι ήταν ψυχοφθόρα, μας βάρινε, μας γέμισε με πολλούς προβληματισμούς και πολλές δυσκολίες. Αλλά εντάξει, τα καταφέραμε, αισιόδοξοι, η ζωή είναι μικρή, είπαμε, πρέπει να χαμογελάμε, να προχωράμε, να αγωνιζόμαστε και να απολαμβάνουμε το αποτέλεσμα. Θέλω να ρωτήσω αν η αυτοδιοίκηση τελικά είναι ένα ρίγκ. Είναι ρίγκ η αυτοδιοίκηση? Μπορεί να είναι και ρίγκ, αλλά όταν βλέπεις διοίκηση, αυτοδιοίκηση και οτιδήποτε έχει σχέση με τη ζωή των ανθρώπων, την εξέλιξή τους, την ανάπτυξη ενός τόπου, όταν την βλέπεις σαν χώρο αντεγκλήσεων και γρονθοκοπήσεων και ανταγωνισμού αρνητικού, νομίζω ότι την αδικείς. Η αυτοδιοίκηση είναι ένας χώρος, ένα πεδίο που σου αφήνει άπλετες, απόλυτες δυνατότητες να δημιουργήσεις, να αναπτυχθείς και εσύ ως προσωπικότητα και ως άτομο, αλλά κυρίως να προσφέρεις στην κοινωνία και στον τόπο και στην πόλη και στα χωριά, να τους προσφέρεις δυνατότητες πολλές και ευκαιρίες πολλές να προχωρήσουν και εκείνοι και εκείνα τα χωριά και η πόλη στο δικό τους το δρόμο. Νομίζω ότι περισσότερο θα το έλεγα ένα δημιουργικό πεδίο παρά ρίγκ, για μένα τουλάχιστον. Όπως είπατε, βγαίνουμε από την περίοδο της συγκρότησης των ψηφοδελτίων. Παρακολουθήσαμε και εμείς ότι ήταν μια ιδιαίτερα έντονη περίοδος, γιατί το να αναζητούν 6 υποψήφοι τόσους συνεργάτες δεν είναι εύκολο. Δεν έχουν να κάνουν δηλαδή με την αξία του επικεφαλής, έχουν να κάνουν με την επάρκεια προσωπικού, πολιτικού προσωπικού. Αν και το έχετε ξανακάνει, θέλω έτσι συνοπτικά την εμπειρία. Νομίζω ότι αυτή η εμπειρία ήταν μοναδική, γιατί πραγματικά έπρεπε να αναζητήσεις έναν κόσμο ο οποίος δεν το είχε ή δεν το βλέπε ή εν πάση περιπτώσει είχε τις επιφυλάξεις του, όπως και έναν κόσμο ο οποίος το βλέπε με το στυλ ότι ποιος βγαίνει να πάω κι εγώ μαζί για να βγω κι εγώ. Εν πάση περιπτώσει, όπως και να έχει το πράγμα, νομίζω ότι αυτός ο νόμος του κυρίου Βορύδη μας έβαλε σε μια λογική άμεσης συμμετοχής και δημοκρατίας. Το να συμμετέχουν στο Δήμο της Σπάρτης περίπου 1000 άτομα σε ψηφοδέλτια είναι πρωτοφανές, πρωτόγνωρο. Και νομίζω ότι έχει την αξία του, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι για πρώτη φορά βγήκαν στο κουρμπέτι και μπήκαν σε ψηφοδέλτια και για πρώτη φορά θα έχουν όλη αυτή την εμπειρία της προεκλογικής έντασης και διαμάχης και άλλοι θα απογοητευτούν και άλλοι θα αγοητευτούν. Οπότε θα έχουμε, μπορεί να έχουμε και στο μέλλον ανάλογες συμμετοχές. Αλλά απ' την άλλη θεωρώ ότι αυτός ο νόμος είναι επιεικώς απαράδεκτος, διότι όταν θέλεις να εκλέξεις 35 άτομα, ένα δημοτικό συμβούλιο δηλαδή που αποτελείται από 35 άτομα και κινητοποιείς 700 ανθρώπους ή 800, νομίζω ότι υπερβάλλεις. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι μια απίστευτη υπερβολή. Για μένα, επειδή και οι κοινότητες ως οργανισμοί αυτοδιοίκησης έχουν καταργηθεί από την εποχή του Καποδίστρια και αυτό που έχουμε μπροστά μας είναι τα τοπικά, τα δημοτικά διαμερίσματα, νομίζω ότι αυτό που έπρεπε να γίνει είναι ένα σχεδόν παρόμοιο μοντέλο με αυτό που είχε ισχύσει στις εκλογές του 19. Δηλαδή να εκλεγούν τα δημοτικά συμβούλια και μετά να οριστεί μία ημερομηνία να εκλεγούν και τα τοπικά συμβούλια, τα οποία είναι διοικητικές, ενδοδημοτικές, διοικητικές μονάδες. Δεν είναι αυτοδιοικητικές μονάδες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εντάξει,
έχει και τους λόγους, λόγους της κάθε κυβέρνηση όταν νομοθετεί. Έτσι το είδε, έτσι το έκανε και εμείς οφείλαμε να συμμορφωθούμε προς αυτό. Προσωπικά εγώ έστειλα επιστολές και στον κύριο Μητσοτάκη και στην κυρία Κεραμέως και ζήτησα και από συνταγματολόγο να μου πει αν πραγματικά είναι έτσι όπως τα βλέπω τα πράγματα και αν πραγματικά οι κοινότητες δεν είναι αυτοδιοικητικές μονάδες αλλά διοικητικές μονάδες. Επιβεβαιώθηκα σε όλα αυτά, αλλά ο νόμος δεν υπήρχε περίπτωση να αλλάξει. Το Σπάρτη μπροστά, τι εμπειρία, τι αίσθηση σας αφήνει στην πρώτη αυτή φάση? Εγώ αισθάνομαι πάρα πολύ υποχρεωμένη και ευχαριστώ πάρα πολύ τους ανθρώπους που με εμπιστεύτηκαν. Στις αρχές βρισκόμουν σε μια κατάσταση που δεν ήξερα αν θα κλείσω ψηφοδέλτιο και αν θα φτάσω στις εκλογές, αλλά στην πορεία είδα μια δυναμική που με ξάφνιασε, ομολογώ, και είδα και ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν να μπουν στο ψηφοδέλτιο για να συμπληρώσουν κάποιες θέσεις, κάποιες τοπικές κοινότητες, γιατί ο νόμος σου ορίζει ότι έπρεπε να έχεις το 60% των τοπικών συμβουλίων ή μονομελών ή τριμελών να... Ναι, και η ποσόστοση των γυναικών. Βέβαια, οφείλω να ομολογήσω ότι μέχρι κάποια μέρα υπήρχαν θέματα σε κάποιους συνδυασμούς με την ποσόστοση. Τέλος πάντων, εμείς φιλικά τους είπαμε τι βλέπουμε, μας είπαν ότι ήταν εντάξει, οκ, δεν το συνεχίσαμε. Και γιατί έκρινα ότι είναι κρίμα όταν ξεσηκώνεσαι και ξεσηκώνεις τόσο κόσμο να βρεθείς προ εκπλήξεων και απρόπτων γιατί έχεις κάνει ένα λάθος, ας πούμε, στην ποσόστοση. Νομίζω όμως ότι τακτοποιήθηκαν όλα και όχι μόνο τακτοποιήθηκαν, αλλά φτάσαμε και σε ψηφοδέλτια με 200 άτομα. Εξαιρετικά, πάρα πολύ καλά. Περνάμε λοιπόν στη δεύτερη φάση που είναι και το ζητούμενο για πολλούς δημότες, γιατί δεν θα σας κρύψω, κύριε Κανελοπούλου, ακούω δημότες να λένε «ΟΚΕΙ, ακούσαμε πάρα πολλά για τα ψηφοδέλτια, είδαμε να γίνονται μάχες για τα ψηφοδέλτια, αλλά δεν ακούσαμε προγραμματικό λόγο». Τι απαντάτε? Ναι, αλήθεια είναι αυτό και εγώ νομίζω ότι χάσαμε πολύτιμο χρόνο με όλη αυτή την ιστορία των ψηφοδελτίων, γιατί η ουσία είναι τι θα κάνουμε με την πόλη μας. Η ουσία δεν είναι τώρα αν θα βγάλω εγώ πρόεδρο στην Καλονή ή στην Αγόριανή. Η ουσία είναι κάποιος πρόεδρος θα βγει εν πάση περιπτώσει και μακάρι να βγει ο καλύτερος και να συνεργαστεί με όλους μας στην πορεία. Η ουσία όμως είναι αυτοί οι άνθρωποι, όχι τόσο στα χωριά όσο στην πόλη, οι δημοτικοί σύμβουλοι, πρέπει να ξέρουν τι τους περιμένει. Είναι αυτό που είχατε βάλει ένας τίτλος, ένα δημοσίευμα, το αν έχει σημασία το ποιοι ή το πώς. Ναι, εγώ αυτό πραγματικά το υπερασπίζομαι πάρα πολύ, γιατί ξεκινήσαμε την προεκλογική περίοδο τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων με μια πασαρέλα, ας πούμε, να παρουσιάσουμε κόσμο και κόσμο. Κάτσε ρε παιδί μου, αυτοί οι άνθρωποι ξέρουν τι τους περιμένει. Πραγματικά ξέρουν. Και εμείς ξέρουμε τι μας περιμένει. Εγώ είχα την ευκαιρία και επισκέφτηκα τις δύο κρίσιμες υπηρεσίες του Δήμου, την οικονομική υπηρεσία και την τεχνική υπηρεσία. Έχω κάνει τις διαπιστώσεις μου, έχω καταλάβει τα προβλήματα σε ένα μεγάλο βαθμό. Βεβαίως υπάρχουν πολλά να μάθουμε από τις υπηρεσίες αυτές και κυρίως να μάθουμε γιατί είμαστε σε αυτή την κατάσταση, ενώ και χρηματοδοτήσεις σε έργα υπάρχουν. Και ξεκίνημα έργων υπάρχει και η πόλη βρίσκεται σε μια κατάσταση λες και είσαι, τι να πω, σε συνοικισμό που έχει βομβαρδιστεί η καρδιά της πόλης. Συναντήσατε, διαπιστώσατε προβλήματα που έχει γενικότερα η αυτοδιοίκηση ή στο Δήμο Σπάρτης υπάρχουν? Θεωρώ ότι υπάρχουν και τα δύο. Δηλαδή υπάρχουν και γενικότερα προβλήματα που οφείλονται στο θεσμικό πλαίσιο της αυτοδιοίκησης, αλλά ειδικότερα πιστεύω ότι η Σπάρτη έχει πιο οξυμένο πρόβλημα, διότι της λείπει η σωστή οργάνωση, η σωστή υποστήριξη των ανθρώπων του Δήμου, γιατί εγώ δεν πιστεύω ποτέ ότι όσοι εργάζονται στο Δήμο δεν έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στη δουλειά τους. Και αν δεν έχουν σε ένα ποσοστό, πρέπει να τους στηρίξουμε. Αυτούς έχουμε. Πρέπει να τους βοηθήσουμε και να καταλάβουν και να γίνουν καλύτεροι και να γίνουν πιο αυτάρκεις απέναντι στο αντικείμενό τους. Και, εν πάση περιπτώσει, έχουμε τόσα παραδείγματα γύρω μας δήμων και τεχνοκρατών οι οποίοι μπορούν να υποστηρίξουν τη δουλειά μιας υπηρεσίας δικής μας, όπως είναι η τεχνική υπηρεσία, ας πούμε, που αυτή τη στιγμή δέχεται και εξωτερική βοήθεια, ώστε οι άνθρωποι αυτοί να μπορούν
να κάνουν τη δουλειά τους, να αισθάνονται ασφαλείς με αυτό που κάνουν, να μην κινδυνεύουν να βρεθούν στον τοίχο, κολλημένοι στον τοίχο. Δεν είναι αυτός ο στόχος. Ο στόχος είναι να τους βοηθήσουμε για να μας βοηθήσουν. Εμείς μπορεί να έχουμε τις πολιτικές αποφάσεις και αυτοί έχουν το τεχνοκρατικό background με το οποίο μπορούν να βοηθήσουν τον πολιτικό προϊστάμενο να κάνει τη δουλειά του. Ή αν δεν το έχει, ας το αποκτήσει. Ή αν δεν το έχει, να τον βοηθήσουμε να το αποκτήσει, να εντρυφήσει δηλαδή όπου χρειάζεται, όπου απαιτείται, για να μπορέσει να βοηθήσει και εμάς να κάνουμε τη δουλειά μας. Όταν φωνάζουμε ή κριτικάρουμε, δεν το κάνουμε αυτό για να δείξουμε ότι εμείς ξέρουμε, εσείς δεν ξέρετε. Όχι, κάθε άλλο. Είναι ένας θυμός, είναι μια αγανάκτηση και αυτό δεν απευθύνεται στον υπαλληλικό κόσμο. Απευθύνεται πάντοτε στους πολιτικούς προϊσταμένους. Για μένα ο υπάλληλος μπορεί να γίνει ο καλύτερος όλων όταν έχει την στήριξη από τους πολιτικούς του προϊσταμένους. Κατά κάποιο τρόπο μου αναλύεται μια προγραμματική σας, φαντάζομαι, θέση σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του Δήμου ως οργανισμός. Όμως θα έλεγα καλώς ή κακώς οι πολίτες δεν ασχολούνται τόσο με αυτό, αν και θα έπρεπε, άλλωστε οι δημοτικοί υπάλληλοι είναι άνθρωποι μας, αρέσκονται περισσότερο στο να ακούνε για έργα, να ακούνε για παρεμβάσεις. Ας πούμε, θα ήθελαν πολύ να δούνε τους επικεφαλείς, να αντιπαρατίθενται ή και να συμφωνούν, δεν ξέρω, για θέματα όπως είναι παλαιολόγου και... Στον τομέα αυτό, όσο μπορείτε πιο συνοπτικά, τι έχετε να πείτε? Αν και δεν είναι ώρα για προγραμματικές εξαγγελίες. Θα σας πω κάτι που το θεωρώ πολύ ενδεικτικό. Όταν οι Βαβαροί έφτιαξαν το σχέδιο της Σπάρτης, αυτό το σχέδιο μπόρεσε και διήρκεσε και κράτησε την πόλη 200 χρόνια. Είναι αλήθεια. Εμείς τι σχέδιο έχουμε για τα επόμενα 200 χρόνια? Έχουμε? Αυτό πρέπει να φτιάξουμε. Και επειδή σήμερα η τεχνολογία εξελίσσεται και η επιστήμη πάρα πολύ γρήγορα και επομένως δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε για τα επόμενα 200 χρόνια, ας προγραμματίσουμε για τα επόμενα 50 χρόνια. Πολλές χώρες, πόλεις στον κόσμο, οργανισμοί, επιχειρήσεις κάνουν ένα προγραμματισμό. 5ετίας, 10ετίας, 20ετίας, 50ετίας, όσο μπορεί ο καθένας. Όταν λέτε προγραμματισμό, εννοείται αυτό το πλάνο που περιλαμβάνει όχι μόνο σχέδιο, αλλά και πόρους και βιωσιμότητα και όλα. Πάντα, μα δεν υπάρχει πλάνο που στηρίζεται σε ένα απλό σχέδιο. Εντάξει, το μυαλό μας μπορεί όλοι να έχουμε ένα σχέδιο, αλλά αυτό το πράγμα, για να το κάνεις πράξη, πρέπει να βρεις καταρχήν τους πόρους. Πρέπει να βρεις... Να έχεις τη συνένεση του κόσμου. Δεν μπορεί ο κόσμος να είναι απ' έξω όταν εσύ ως δημοτική αρχή σχεδιάζεις. Γιατί εκεί θα ζήσει αυτός ο κόσμος, εκεί θα μεγαλώσει τα παιδιά του. Εκεί έχει τα συμφέροντά του επενδύσει. Για μένα δηλαδή ο έξυπνος πολίτης είναι αυτός που επιλέγει τη δημοτική αρχή που θα του εξυπηρετήσει όλα του τα συμφέροντα. Τα οικογενειακά, τα προσωπικά, τα επαγγελματικά, τα επιχειρηματικά. Θα σας πω μόνο ένα πράγμα. Οι Καλαματιανοί, οι οποίοι κινούνται περίπου με το ίδιο πολιτικό προφίλ όπως και οι Σπαρτιάτες, στη δεκαετία του 80 εξέλεξαν δήμαρχο του Σταύρο τον Μπένο. Έχασαν? Όχι βέβαια. Ο Σταύρος ο Μπένος απογείωσε αυτή την πόλη. Αλλά το πολιτικά δεν ανήκε στην πλειοψηφία του κόσμου. Εδώ λοιπόν πρέπει να αποφασίσει ο Δημότης ότι θα πρέπει να εκλέξει εκείνον που θα του εξυπηρετήσει τα συμφέροντα. Όποιος και αν είναι αυτός που θα αναδείξει την πόλη του, που θα βοηθήσει την οικογένειά του να ζήσει πιο όμορφα, που θα δώσει ευκαιρίες στα παιδιά του, που θα βρει τους πόρους. Και μην μου πει κανείς ότι δεν υπάρχουν οι πόροι, γιατί θα τον στείλω να δει την Καλαμάτα, την Τρίπολη, το Άργος, το Ναύπλιο, την Κόρινθο, για να μην συνεχίσω και στην παραπέρα Ελλάδα. Άρα λοιπόν, εδώ υπάρχει τεράστιο θέμα με μας. Εμείς σαν συνδυασμός, γι' αυτό κατεβαίνουμε αποκλειστικά. Κατεβαίνουμε για να βοηθήσουμε την πόλη μας, γιατί θεωρούμε ότι έχουμε αυτή την επάρκεια και την γνώση και πιστεύουμε ότι οι Σπαρτιάτες, οι Σπαρτιάτισες, τα χωριά μας θα δουν και το έργο μας, θα δουν και τις δραστηριότητες μας, αυτά που κάναμε και την περασμένη τετραετία και ό,τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα, χωρίς να είμαστε θεσμικοί.
και χωρίς να αμοιβόμαστε για τη δουλειά που κάνουμε. Την κάνουμε ανιδιωτελώς, από αγάπη και μόνο για την πόλη μας. Και για τον ίδιο λόγο είμαστε παρόντες και παρούσες στις επόμενες εκλογές. Δεν ξέρω αν θα σας ξεστρατήσω από το συλλογισμό σας, αλλά επειδή θίξατε το θέμα της Καλαμάτας και του πολιτικού background που υπάρχει, θα σας διαβεβαιώσω ότι αυτές τις μέρες της Σπάρτη υπάρχει μια έντονη συζήτηση για το τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία σε σχέση με τις δημοτικές εκλογές. Δηλαδή, αν θα στηρίξει κάποιο δήμαρχο, δεν θα στηρίξει κάποιο δήμαρχο. Ακούμε πολλά, ακούμε για υπόγειες στηρίξεις, ακούμε για αποσχισμένες στηρίξεις κάποιων στελεχών. Ακούμε από την άλλη πλευρά ότι η Νέα Δημοκρατία διαψεύδει τα πάντα, αλλά όχι επίσημα. Εσείς τι λέτε για όλα αυτά? Εγώ πιστεύω ότι τα πολιτικά κόμματα έχουν να δώσουν μία πολιτική μάχη σε αυτές τις εκλογές, τη μάχη των περιφερειών. Γιατί εκεί είναι ο πολιτικός ανταγωνισμός, εκεί παίζεται. Και οι περιφέρειες, επειδή όπως ξέρετε υπήρξα περιφερειάρχης, ξέρω πάρα πολύ καλά πόσο σημαντικές είναι και για την εφαρμογή των πολιτικών και για τις χρηματοδοτήσεις, και αν θέλετε και μέσω αυτών για την δημιουργία ενός κλίματος θετικού ή αρνητικού για την κάθε κυβέρνηση και για τα πολιτικά κόμματα. Επομένως εκτιμώ ότι εκτός από τις μεγάλες πόλεις, όπως συμβαίνει κάθε φορά στις δημοτικές εκλογές, τα κόμματα δεν θα ασχοληθούν με τις μικρές πόλεις όπως είναι η Σπάρτη. Και γι' αυτό το λόγο δεν έχουν δώσει, ούτε πρόκειται να δώσει κανένα κόμμα χρήσμα σε κανέναν υποψήφιο, εκτός από εμάς. Δηλαδή, εμείς έχουμε χρήσμα. Τι εννοείτε? Το κόμμα μας είναι η Σπάρτη. Λέω και εγώ, θα βγάλω μια είδηση. Είναι είδηση αυτή. Γιατί εμείς και στη συγκρότηση του συνδυασμού δεν είχαμε πίσω μας ούτε κόμματα, ούτε πολιτικούς παράγοντες. Μόνοι μας, με τον κόσμο της Σπάρτης και των χωριών. Με αυτούς φτιάξαμε ψηφοδέλτιο και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι το κόμμα όλων των υποψηφίων. Η Σπάρτη, τίποτα άλλο. Γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να είμαστε αποτελεσματικοί και να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες του κόσμου. Δεν μπορώ να ξέρω, κυρία Κανελοπούλου, θα ήθελα να πιστεύω ότι ο μέσος πολίτης, για να μου επιτρέψετε τον όρο μέσος, ο κάθε πολίτης δεν θέλει την κομματικοποίηση, τουλάχιστον στις εκλογές των Δήμων. Αλλά έχω έναν ενδιασμό σε ό,τι αφορά την τόλμη του σπαρτιάτη πολίτη ή την ανάληψη του ρίσκου. Και θα σας πάω αμέσως σε ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει καθαρά προσωπικά με σας. Αυτό που ακούμε πολύ καιρό τώρα και το ακούμε από ανθρώπους σε μια διαστρωμάτωση, δηλαδή δεν είναι από κάποια μερίδα ή από κάποια τάξη ανθρώπων. Λένε λοιπόν, και θέλω την απάντησή σας σε αυτό, η Κανελοπούλου είναι η καταλληλότερη κόμμα, αλλά τι είναι αυτό, κύριε Κανελοπούλου, και πώς το διαχειρίζεστε εσείς? Αν ο κόσμος πιστεύει ότι είμαι η καταλληλότερη, επειδή εγώ τον κόσμο μου, την πόλη μου και τα χωριά μας τα έχω ζήσει όλη μου τη ζωή. Ξέρω ότι είναι άνθρωποι έξυπνοι, δημιουργικοί, ικανότατοι, πάνε μπροστά. Δεν μπορείτε να αμφισβητήσετε ότι σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο οι Σπαρτιάτες, οι Σπαρτιάτισες, τα χωριά δεν προχωρούν. Προχωρούν και με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Και εγώ βλέπω και τις οικογένειες που τις γνωρίζω λόγω του επαγγέλματός μου και των μαθητών μου, τους βλέπω να έχουν απογειωθεί σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Μία προσήλωση στην ποιότητα, στην εξέλιξη και στο να βάζουν τον πύχη ψηλά. Αυτό λοιπόν, γιατί να μην το κάνουν και για τις δημοτικές εκλογές και για την πόλη τους? Γιατί αν, ας πούμε, αυτό το κάνεις στο πιο στενό οικογενειακό σου περιβάλλον, οι οικογένειες όλες είμαστε μέσα σε ένα καράβι που έχει μία ρότα. Αν αυτό το καράβι δεν πάει καλά, κανείς δεν θα πάει καλά. Και το γεγονός, ας πούμε, ότι σήμερα έχει ερημώσει η περιοχή μας από νέους ανθρώπους, είναι γιατί δεν φτιάχνουμε τις ευκαιρίες για αυτούς τους ανθρώπους. Εγώ πιστεύω, είμαι σίγουρη, ότι αν ο κόσμος πιστεύει ότι εγώ μπορώ να κάνω αυτή τη δουλειά και να ανταποκριθώ στις προσδοκίες του, εμένα θα κάνει δήμαρχο. Δεν νομίζω ότι πλέον οι κομματικές επιρροές είναι τόσο
ισχυρές σε αυτό το επίπεδο, έτσι. Βεβαίως να μην ξεχνάμε ότι η περιοχή μας είναι παραδοσιακά μια περιοχή που ανήκει στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Όλοι μας έχουμε περάσει από κόμματα και ξέρουμε ότι μέσα στη ψυχή σου βαθιά χαράζονται διάφορες συναισθηματικές δεσμεύσεις, οι οποίες βγαίνουν και σε εκλογικές αναμετρήσεις και σε επιλογές των προσώπων. Αλλά νομίζω ότι εκεί που έχουμε φτάσει σήμερα, η Σπάρτη δηλαδή κυρίως, δεν αφήνει στον κόσμο περιθώρια να λειτουργήσουν με μεγαλύτερο συναισθηματισμό για τα κόμματα από το συναισθηματισμό που έχουν για την πόλη τους. Εγώ θεωρώ ότι και η πόλη είναι ένα εξίσου δυνατό σημείο που τους ανθρώπους τους παρακινεί και τους δημιουργεί αισθήματα υποστήριξης και επιβράβευση των καταστάσεων των θετικών του. Ήρθα σε ένα ραντεβού σήμερα για αυτή την σύντομη και χωρίς προετοιμασία συνέντευξη και οι συνεργάτες μου είπαν «Όπα, πας σε έναν άνθρωπο που έχει στιβαρότητα, που δεν χάνει το χρόνο του και που ενδεχομένως να είναι και λίγο σκληρός». Και όταν κάθισα εδώ μου είπατε «Πρόσεξε, μην πατήσεις τα μυρμήγκια». Τι άνθρωπος είναι η Τασία Καναλοπούλου? Ναι, νομίζω ότι η σκληράδα μπορεί να είναι, όχι σκληράδα ακριβώς, νομίζω ότι αυτό που ζει ο άνθρωπος είναι αυτό που τον πλάθει στην πορεία της ζωής του. Εγώ προσωπικά νομίζω ότι είμαι ένας βαθύτατα συναισθηματικός άνθρωπος, αγαπώ τους ανθρώπους, αγαπώ τον τόπο μου, το έχω αποδείξει αυτό και η δραστηριότητά μου σχετικά με τη Σπάρτη δεκαετίες τώρα είναι αυτό που έχω μέσα μου για την πόλη μου. Αλλά γενικότερα στη ζωή νομίζω ότι πρέπει να είμαστε λίγο σκληροί. Γιατί υπάρχουν πολλές αντικσότητες και αν σε αυτά φερθείς με μαλθακότητα, δεν νομίζω ότι ούτε εσύ θα βγεις κερδισμένος, ούτε οι άλλοι γύρω σου. Πρέπει να κρατάς γερά, να κρατάς γερά, να είσαι δυνατός, να μην... Μάλιστα τα παιδιά μου είχε σε εποχές που είχαμε δυσκολίες, μου είχαν δώσει ένα χαρτί που το έχω ακόμα στο γραφείο μου και μου γράφανε «Μάνα, μην το βάζεις κάτω». Και νομίζω ότι αυτό είναι ο σημαντορός μου, είναι το φάρος μου, ας πούμε. Δεν το βάζω κάτω. Γιατί να το βάλω κάτω? Νομίζω κανείς δεν πρέπει να το βάζει κάτω. Αυτό που λέμε ότι πίσω από τις... ότι δεν με σκοτώνει με κάνει η κλασική ρίζη πιο δυνατό, νομίζω ότι αυτό είναι η ουσία της ζωής και βεβαίως πίσω από τα αρνητικά βλέπεις και τα θετικά και πρέπει να τα βλέπεις τα θετικά, γιατί άμα πέσεις και δεν βλέπεις τα θετικά δεν ξανασηκώνεσαι. Έτσι. Άρα ο ρεαλιστής εννοείται ότι μπορεί να διακρίνει ότι δεν κινδυνεύει από τα μυρμήγκια. Όχι μόνο δεν κινδυνεύει, αλλά πρέπει και να τα προστατεύει. Αν θέλεις να μιλάς για αειφορία και για ένα οικοσύστημα που έχει ανάγκη την προστασία σου και την προσοχή σου. Και νομίζω ότι οι μέρες αυτές έδειξαν με τις πλημμύρες και με τους νεκρούς και με όλα αυτά και όσα έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια, έδειξαν ότι οι καιροί αλλάζουν, ότι το οικοσύστημα είναι ενιαίο, ότι πρέπει να το προστατεύουμε, ότι πρέπει να είμαστε άνθρωποι που κατανοούμε τις αλλαγές και θέλουμε να τις υπηρετήσουμε με τον καλύτερο τρόπο και φυσικά ένα φυσικό περιβάλλον σαν το δικό μας που είναι εξαιρετικό. Είμαστε, ζούμε στον παράδεισο εδώ που ζούμε. Νομίζω ότι χρειάζεται τη στοργή μας, την αγάπη μας, την ευαισθησία μας, όλα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι από καρδιάς καλή δύναμη. Και αυτό που εσείς νομίζετε ότι θα βοηθήσει τους ανθρώπους αυτού του τόπου. Μακάρι να μας δοθεί η ευκαιρία να κάνουμε αυτά που θέλουμε και επιθυμούμε για τον τόπο μας.